κάλυψαν και οι προλογίσαντες, ειδικά ο Δήμαρχος. Ήταν όλα αυτά τα οποία ήθελα να σας πω και εντάξει, ο Δήμαρχος της Μητσιόπολης ρόλος είναι αυτός και με κάλυψαν απόλυτα. Να δώσω κι εγώ μεγάλη έμφαση όσον αφορά την πανεπιστημιακή της σχολής. Με την ευκαιρία που η κόρη μου δουλεύει, εργάζεται, σπουδάζει στο δεύτερο πηγαινόμενο τώρα και με την οικονομική εποχή της σχολής. Έχω δει ένα άλλο ρεύμα. Ένα ρεύμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με πριν την κορονοϊό εποχή. Δεν θέλω να το πω. Γιατί η ζωή και η οικονομική κίνηση που δεν είναι φοιτητές, 16 πέρα σχολή. Σημαίνει λοιπόν ότι εάν και εμείς εδώ μπορέσουμε να φτιάξουμε τις σχολές τις οποίες έχουμε δει, η οικονομική ζωή θα αναβαθμιστεί τις σχολές. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η σχολική στερεοποίηση του Δήμαρχου. Ένα τρίτο το οποίο θέλω να βάλω και δεν ξέρω αν αυτό το οποίο θα πω ισχύει ή θα μας πείτε εσείς, είναι όσον αφορά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Διάβασα ότι ξαναγυρίζουμε πάλι σε πρωτέρα κατάσταση, ότι όχι, δεν ισχύει, οπότε το σταματάω εγώ. Τα μεγάλα λιμενικά ισορροπήματα. Εγώ δεν το ήξερα, οπότε ήμουν υποχρεωμένος να το πω, σταματάω με αυτό. Καλά έκανες. Γιατί μου δείχνει να φτιάχνει. Από επίσημη θέση να το πω. Έτσι, έτσι. Και το κτίριο στη Νεάπολη. Στο κτίριο στη Νεάπολη. Το κέντρο αποκατάστασης. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα δώσει τεράστια όθηση στον νόμο, όχι μόνο στην Νεάπολη. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας καλωσορίζω κι εγώ. Thank you.